Λοιπόν, εξαιρετικές οι παρατηρήσεις σας και το ρεπορτάζ και τα λοιπά. Μου δώσατε πράγματι τροφή. Σε επίρρωση λοιπόν συμφωνώ με όλα όπως τα τοποθετήσατε όλοι σας. Πολύ σημαντικό. Είναι λίγο κατασκευάσματα αυτές οι δημοσκοπήσεις, ακριβώς γιατί χτυπάει με αυτόν τον τρόπο την αντιπολίτευση, ώστε να μην έχει ενιαίο μέτωπο απέναντί του. Πολύ σωστή παρατήρηση, συμφωνώ απολύτως. Όσον αφορά το θέμα ποιος θα είναι υποψήφιος, υπάρχει μια διαδικασία, ξέρετε. Ο Ιμάμογλου αυτή τη στιγμή έχει μια κρεμοδικία σε πρώτο βαθμό ακόμα, η οποία δεν έχει τελεσίδη δικήση, ναι. Δεν έχει γίνει τελεσίδη δικαιοριστική και αμετάκλητη. Και σε περίπτωση που πάρει το χρήσμα του κόμματός του μέσα απευθείας, μέσα από διαδικασία συνεδρίου, δεν ξέρω πώς, που δεν δείχνει ο Κιλιτσιντάρογλου διατεθειμένος να του αναθέσει τέτοια αρμοδιότητα ηγεσίας. Έστω λοιπόν ότι παίρνει το χρήσμα και είναι ο αντίπαλος αντίπαλων δέος του πρόεδρου Ερντογάν. Σε περίπτωση, όπως λένε όλοι οι Τούρκοι συνταγματολόγοι, τελεσιδικήσεις στο Γιουξέκτιβαν, στον Άριο Πάγο, σε ένα-δύο χρόνια η υπόθεσή του, θα ισχύσει αναδρομικά η ποινή της στερήσεως του δικαιώματος εκλέγεστε και ενδέχεται να εκπέσει το αξιώματος. Επομένως, ο μέσος Τούρκος ψηφοφόρος, αυτός που λέει αναγκαίο κακό Ερντογάν, αλλά τι να κάνω, να πάω σε μια αβεβαιότητα, το πιθανότερο είναι να ψηφίσει πάλι αυτόν που έχει παράσταση νίκη. Μπορεί, αλλά δεν είναι και σίγουρο. Μιλάμε για Τουρκία. Εκεί το Derin Devlet, το βαθύ κράτος γενικώς και η δικτύωση η οποία υπήρχε και υπάρχει και γενικώς η εσωτερική τους σύγκρουση που υπάρχει πάντοτε μεταξύ του κοσμικού κράτους, ας πούμε, του ΤΣΕΧΑΠΕ και του κόμματος του Ερντογάν, και από εκεί που έλκει την καταγωγή του, το κόμμα του, είχαν και έχουν μια εσωτερική σύγκρουση, η οποία δεν είναι εύκολη να λυθεί. Επίσης, είπε κάτι πολύ σημαντικό η κυρία Ζαχαράκη προηγουμένως για τους Κούρδους. Οι Κούρδοι γνωρίζουμε ότι στην ιστορία, το γνωρίζουν αυτοί δηλαδή, ότι στην ιστορία τους έχουν κυνηγηθεί κυρίως από τους κεμαλιστές. Δηλαδή, η συμφωνία που είχαν κάνει με τον Ζιγιάγκιο Κάλπ, τον Κεμάλ και τους λοιπούς μέχρι το 1938 έσπασε όταν ανέλαβε το κόμμα Ινουνού και έκτοτε είναι κυνηγημένοι μέσα στην Τουρκία. Και αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος Ερντογάν προσπαθεί να βρει το συνδετικό κρίκο που είναι η θρησκεία. Ούτως ώστε τους λέει το κοσμικό κράτος σας κυνήγησε απεινώς, εμάς μας ενώνει η θρησκεία τουλάχιστον, άρα προσπαθεί να τους δελεάσει και με άλλα θέματα, ούτως ώστε στην αναποφάσιστη ψήφο να γύρουν στο δεύτερο γύρο τουλάχιστον προς αυτόν. Έχει το καρπούζι, έχει και το μαχαίρι για το πώς θα λειτουργήσει. Προσέξτε, σύμφωνα με το τουρκικό σύνταγμα και την νομοθεσία και το ποινικό κώδικα και όπου χρειαστεί και τα αστικά δικαστήρια, δεν ασκεί τις διώξεις ο ίδιος. Είναι αυτεπάγγελτα αδικήματα αυτά. Πάρει τον εισαγγελέα και τα κάνει και έχουν βάθος χρόνου. Αυτό για τον μέσο Τούρκο ψηφοφόρο δημιουργεί μια ανασφάλεια και ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή έχει μια παράσταση νίκης έστω ως αναγκαίο κακό. Και κλείνοντας, να βάλω μια ανωτελεία σε αυτό που είπε και ο Ναύαρχος, ο κ. Παστουσιάς, πολύ σωστή παρατήρηση. Ο πρόεδρος Ερντογάν είναι της λογικής πολιορκίας. Δεν είναι καθόλου απρόβλεπτος, είναι πλήρως προβλέψιμος. Αυτό κάνει, αυτό έκανε. Δεν είναι το ακαρίο πολέμου, δεν είναι το ένοπλο αγώνα, είναι της περικύκλωσης, των κινήσεων επάνω στο χάρτη γεωπολιτικών και τώρα πλέον, όπως βλέπουμε, και νομικών. Ψάχνει να βρει νομικά ερίσματα. Και από εκεί και πέρα, το σημείο καμπής είναι ότι εφόσον πλέον φτάνουμε στο παραπέντε των εκλογών, στρέφεται περισσότερο στο εσωτερικό μέτωπο και με μια σκληρή ρητορική και απαξία προς την Ελλάδα, στην λογική που ξέραμε μέχρι τώρα, να διακινδυνεύσει ένα επεισόδιο ενδονατοϊκής σύγκρουσης τη στιγμή που έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία με τη Ρωσία, με το ΝΑΤΟ, δεν το πιθανολογώ, ειδικά με τη λογική και τον αξιακό κώδικα του πρόεδρου Ερντογάν.